Δημοσιεύεις άρθρα από αναξιόπιστα ανθυπο-blog χωρίς να τσεκάρεις, απλά και μόνο επειδή θα ήθελες να είναι αλήθεια. Όχι, δεν βρέθηκε γοργόνα στην Κρήτη. Όχι, δεν βρέθηκε γίγαντα στη Σαμοθράκη. Όχι, η αεροψακά. Ο μεγαλύτερος χαβαλές είναι ότι κάθεσαι και χάφτεις ανεπεξέργαστες τις ιστορίες φαντασίας που αναπαράγουν τα διάφορα σκουπιδο-blog για να μαζέψουν μερικά κλικ και έσοδα από τις διαφημίσεις, και παράλληλα μας κουνάς το δάχτυλο για να ξυπνήσουμε. Κοίτα, δεν λέω ότι ο κόσμος δεν κοιμάται με τη μία ή την άλλη έννοια, αλλά εσύ είσαι σίγουρα από τους λιγότερο κατάλληλους για να μας ξυπνήσεις. 9. Μονοπολείς την timeline. Αντιγράφεις 11 αστεία από το Twitter, αντιγράφεις 6-7 ρίσεις σοφών, πετάς και 6-7 μπουζουκοδημιουργίες να έχουμε να ακούμε. Και όλα αυτά μέσα σε 4 λεπτά. Και όλο σκρολάρω, μήπως δω και τίποτα διαφορετικό από κάποιον άλλον άνθρωπο, ρε παιδί μου. Και όλο το όνομά σου καλύπτει τα πάντα σαν ζυζάνιο σε παρατημένο χωράφι. Αν αναρωτιέσαι γιατί, παρά τα ξεκαρδιστικά αστεία και τα πιασάρικα τραγούδια που δημοσιεύεις, οι επαφές σου και τα like που δέχεσαι λιγοστεύουν, είναι επειδή ο κόσμος σε σβήνει ή σε κρύβει για να μην του ζαλίζεις τον έρωτα. Εγώ τι? Άλλο εγώ. 10. Γράφεις αοριστείες. Τι μέρα κι αυτή. Ναι, τι μέρα κι αυτή. Ξεκινάς να γράφεις κάτι και μετά τι, πρέπει να μαντέψουμε? Δεν το γράφεις για όλους και θα το καταλάβει όποιος πρέπει να το καταλάβει? Τότε γιατί να το γράφεις σε κοινή θέα? Είσαι λίγο drama queen και θες να μας κάνεις να αναρωτιόμαστε τι συνέβη και είσαι όλο μυστήριο και τελίτσες? Θέλεις την προσοχή μας? Και με την ευκαιρία, μιλώντας για τελίτσες, 11. Βάζεις όσες τελείες γουστάρεις, αγνοώντας τους κανονισμούς της γραμματικής. Και σιγά τους δύσκολους κανονισμούς δηλαδή. Μία τελεία για να τελειώσεις μία πρόταση, τρεις τελείες για να τη μισοτελειώσεις, να βάλεις συνέστημα, μυστήριο, υπονοούμενα. Πού ακριβώς διάβασες ότι ανάλογα με το βάθος του νοήματος αραδιάζεις και τις τελείες σαν σπόρους στο παρατημένο χωράφι που λέγαμε πριν? Και το κόμμα είναι ένα. Δεν μπορείς να βάζεις όσα θέλεις, όσο ωραία κι αν σου φαίνεται. 12. Γράφεις τυποποιημένες φράσεις από διαφημίσεις. Αυτό το κάνεις παντού, όχι μόνο στο Facebook. Σταμάτα το! Κάθε φορά που χαζογελάς επαναλαμβάνοντας ατάκες από διαφημίσεις, οι τρομοκράτες κουνάνε ευχαριστημένοι το κεφάλι τους. Αυτό θέλεις? Να κερδίσουν οι τρομοκράτες? Σκατάς το σάντουιτς του ομορφάντρα και να του κολλήσεις το λαιμό, και ενώ θα πνίγεται, διάφοροι ηλίθιοι από πάνω του να του τραγουδάνε διάφορους τηλεφωνικούς αριθμούς. 14. Μιλάς στους συγγενείς σου με τον βαθμό συγγένειας. Επειδή άμα δεν αποκαλέσεις τον ξάδερφό σου ξά, πώς θα ξέρει ο κόσμος ότι είναι ξάδερφό σου? Πώς θα μπορέσει ο Γιάννης Παμφάγος να εκφράσει το θαυμασμό του που ο Γιάννης Μπιφτέκης και ο Γιώργος Μπιφτέκης είναι τρίτα ξαδέρφια? Bonus πόντια ιδίας αν αποκαλείς τα ξαδέρφια σου ξά. Κώστα, πού είσαι ρε, α? Ο Κώστας είναι ο αδερφός μου. Να βάλετε να δείτε τα βίντεο του με τα ανέκδοτα. Και μιλώντας για το συγγενολόι, 14. Λες, άρε τι βγάζει το σόι μας ή η περιοχή σου, έτσι ώστε να συνδέσεις τον εαυτό σου με αυτά που βγάζει το σόι σου και η περιοχή σου, και να πάρεις λίγη από τη δόξα. Σε πνεύμα παρόμοιο με το 11ο βίντεο της σειράς, σε ενημερώνω ότι όσο και να πενεύεις τον εαυτό σου που έχεις κάποια συγγενική σχέση με την νικήτρια του τουρνουά μπιλιάρδου νομού Σερών στις ηλικίες 17-24, αυτό δεν σε κάνει άξιο θαυμασμού. Καθόλου. Τίποτα. Σκάσε. 15. Γράφεις το κλέβω. Γιατί πρέπει να γράψει συγκεκριμένα αυτή την ηλιθιότητα? Δεν μπορεί να πει ότι το μοιράζεσαι ή το κοινοποιείς ή ότι σου άρεσε, ή να μην πει τίποτα και να πατήσει το γαμίδι το κουμπάκι και να το μοιραστεί. Πρέπει να χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη φράση. Καλά, αυτό είναι και λίγο θέμα προσωπικού γούστου, αλλά σταμάτα να το κάνει.